Μην αγοράσεις puffer jacket φέτος, εάν δεν δεις το σημερινό βίντεο μέχρι το τέλος. Σήμερα σκοπός είναι να αγοράσω το καλύτερο puffer jacket για φέτος το χειμώνα σε κάθε budget. Είτε το budget μας είναι 50 ευρώ από ένα fast fashion τύπου Zara, Massimo, Duty, μέχρι το πιο ακριβό puffer jacket που μπορούμε να βρούμε, 1350 ευρώ Moncler, και όλα τα ενδιάμεσα. Από fast fashion Zara μέχρι Moncler, Nike, Damage, θα προσπαθήσω να πάρω και κάποια resell, ό,τι βρω, και θα γυρίσουμε εδώ και θα τα βαθμολογήσουμε με τρία κριτήρια. Το πρώτο κριτήριο είναι σε πόσα fit και σε πόσα μέρη μπορείς να τα βάλεις. Το νούμερο 2 είναι η σχέση ποιότητας και τιμής που παίρνεις. Και το νούμερο 3 είναι το τι fit θα έχει πάνω μου το puffer jacket. Ουσιαστικά σκέφτηκα τα τρία κριτήρια που θα έχω εγώ για να αγοράσω ένα τέτοιο puffer. Πάμε να ξεκινήσουμε. Σε τι φάση είναι το warehouse τώρα? Σε αυτή τη φάση έχει γίνει ένα drop και πάμε για το δεύτερο. Το επόμενο drop θα είναι τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου, και νομίζω θα είναι το καλύτερό μας. Απ' την άποψη ότι θα έχουμε γούνες, θα έχουμε tracksuits, Balkan Weight tracksuit, bust down tee, θα έχουμε πολλά πράγματα που δεν έχουμε ξαναβγάλει. Είναι ουσιαστικά περίπου στο 70%, είναι 100% λειτουργικό από άποψη ρεύμα, ίντερνετ, πάγκους, χτυπωτές, λάπτοπ, καναπέδες κτλ. Μένει διακόσμηση, την οποία θα την κάνουμε σιγά σιγά, γενικά δεν βιαζόμαστε σε αυτή τη φάση. Αυτό μικρό update και πάμε να πάρουμε τα μπουφάν. Πρώτο spot που θα πάω να ψάξω για puffer, θα ξεκινήσουμε με τα φτηνά, και έχει γίνει πολύ viral και γνωστό γενικά σε όλους ότι το Zara έχει πολύ ωραίο puffer κτλ. Θα ξεκινήσω λίγο με τα φτηνά και θα πάμε σε Zara, Pull & Bear, ίσως H&M, και το κερασάκι είναι το Massimo, το οποίο Massimo είναι λίγο πιο ακριβό αλλά έχει πολύ ποιοτικά και λίγο έτσι old money πράγματα. Οπότε θα ξεκινήσω να βρω το φτηνό puffer 40 με 70 ευρώ που πλέον δεν βρίσκεις κάτω από αυτά, και μετά σιγά σιγά θα ανέβουμε κατηγορία. Οπότε κατευθυνόμαστε προς Γλυφάδα και πάμε να δούμε για το φτηνό. Εδώ που σας φέρνω, παιδιά, είναι η Λοροπιάνα των φτωχών. Θα καταλάβετε τι εννοώ. Νομίζω ξεφεύγουμε πολύ από τον budget μας. Από Massimo είμαστε ok. Είχε 3 διαθέσιμα. Ακριβό. Καλό price, αλλά έτσι και έτσι. Αυτό είναι top. Το παίρνουμε και προχωράμε. Pull & Bear μετά από... Κόπι! Μάγκες, πήρα ένα μπουφάν ανταλλαγή με ένα ορεκτικό. Λοιπόν, νομίζω τελειώσαμε από τα φτηνά και γενικά τα fast fashion. Πήραμε και κάτι πολύ οικονομικό και κάτι πιο καλό από fast fashion. Τώρα πάμε να πιάσουμε Nike Outlets, Under Armour που μου αρέσει, και σιγά σιγά να πάμε και στα ακριβά. Θα πω και κάτι από ένα reseller, κάνα Trapstar, κάτσε να το βάλω στο Cloud Plug. Ήρθαμε τώρα σε ένα άλλο mall που δεν έχουμε ξανάρθει νομίζω μαζί. Εδώ έχει κάποια εκπληκτικά Adidas, πούμε, Under Armour. Κυρίως βέβαια η Under Armour είναι η καλή του. Και επειδή μου αρέσει η Under Armour γενικά, δηλαδή μετά την Nike, έτσι σε sportswear, Under Armour, Venom είναι ωραία. Α, και Asics. Έχει εδώ διάφορα. Είναι στον Πειραιά αυτό το outlet. Ήρθαμε εδώ να δούμε τι έχει σε μπουφάν. North Face 2024 φοράμε. Μπουφάν εγώ δεν θα φόραγα προσωπικά. Τώρα κάνω σετάκι και καμιά μπλούζα. Οκ, okay. Αλλά μπουφάν. Να παπίρι 2024 φοράμε. Μπαντάνα πριν κιόλα. Πόπο είναι ακριβά, ρε μπρο. Πόσο? Εδώ είναι κάτι στάρια έχει. Always happy με την Under Armour, τσιμπήσαμε ένα τίμιο μπουφανάκι, λίγο ακριβό, αλλά εντάξει. Πάμε, έχουμε Nike. Επιστρέψαμε στο στούντιο και έχω 8 μπουφάν να σας δείξω σε όλες τις κατηγορίες και σε όλα τα budget. Πάμε να ξεκινήσουμε από το πιο φτηνό
μέχρι το πιο ακριβό. Σε αυτό το σημείο, για να στηρίξεις το κανάλι, κάνε ένα subscribe για να φτάσουμε 250.000 συνδρομητές. Λοιπόν, πρώτο μπουφάν και πιο οικονομικό puffer jacket που μπόρεσα να βρω, κυριολεκτικά πες να είναι πιο οικονομικό και από ένα thrift store, είναι από Pull&Bear. Είχα να πω στο Pull&Bear 3 χρόνια. Το μπουφάν είναι αυτό εδώ και κόστισε μόνο 28 ευρώ. Κατάφερα να το βρω και σε έκπτωση και είναι two-tone γκρι μαζί με σκούρο γκρι κάτω από τα μανίκια. Επίσης έχει κουκούλα με τη λεπτομέρεια εδώ που κλείνει και είναι κάπως σαν full face. Και το μόνο που με χαλάει είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι ραμμένο logo ουσιαστικά του Pull&Bear. Αν δεν είχε αυτό το logo να δείχνει ότι είναι το Pull&Bear, παιδιά άνετα έκανε για 50 με 60 ευρώ που φαν. Αρχικά να πω ότι είναι πάρα πολύ μαλακό, είναι χοντρό όσο πρέπει και το καλό είναι ότι σε τόσο λίγη τιμή που το βρήκαμε, αντικειμενικά μπορείς να το φορέσεις χωρίς καμία έννοια ότι θα το χαλάσεις, ότι θα το σκίσεις, ότι θα πέσει κάτι. Βέβαια, η αρχική του, να ξέρετε, ήταν κοντά στα 50-60 ευρώ, εμείς το βρήκαμε τώρα σε έκπτωση. Όσον αφορά το σε πόσο outfit μπορώ να το βάλω, θα του βάλω ένα 5 στα 10. Πιστεύω ότι μπορείς να το φορέσεις μόνο σε απλά καθημερινά outfits, απλές μέρες, οπότε γι' αυτό του βάλω ένα 5 στα 10 και σίγουρα όχι για πολύ καλό. Όσον αφορά τιμή για αξία, παιδιά, θα του βάλω 10 στα 10, δηλαδή η τιμή του για αυτό που παίρνεις είναι 10 στα 10, δηλαδή πώς το πήραμε, 20... Ναι. Και όσον αφορά το fit, μου άρεσε πάρα πολύ το fit του, θα του βάλω ένα 8 στα 10, άρα σύνολο παίρνει 7,6 στα 10. Άρα, το πιο οικονομικό puffer jacket για σήμερα, 28 ευρώ σε έκπτωση από Pull&Bear, Pull&Bear puffer jacket. Αν δεν είχε και αυτό, ίσως το έβαζε και λίγο παραπάνω στην πρώτη κατηγορία, θα πάρει 7,6. Συνεχίζουμε, Damage Sport puffer στη δεύτερη θέση. Το συγκεκριμένο puffer είναι light, δεν είναι πολύ χοντρό και θα κάνει κάτω από 100 ευρώ, 85 με 90 ευρώ περίπου. Είχε βγει πέρσι σε cream κόκκινο και φέτος θα βγει σε μαύρο κίτρινο. Τα χαρακτηριστικά στο συγκεκριμένο puffer είναι ότι είναι αρχικά μαύρο και είναι easy to wear, δηλαδή δεν είναι πολύ χοντρό, δεν είναι και αντιανεμικό, είναι ένα light puffer jacket βασισμένο στο Y7 Armani, να σας πω την αλήθεια. Το color combination μου αρέσει πολύ, δηλαδή είναι μαύρο με sport κίτρινο χρώμα, μικρό μπροστά, μεγάλο πίσω, για να είναι και λίγο πιο low key και θα κυκλοφορήσει τέλος του μήνα. Πάμε να το βαθμολογήσουμε. Όσον αφορά το πόσα outfits μπορείς να το βάλεις, πιστεύω μπορείς να το βάλεις όλη μέρα και βράδυ να πας έξω, εκτός από κάπου πολύ καλά, δηλαδή εκτός από εστιατόριο. Είναι πιο easy to wear puffer, οπότε θα του βάλω ένα 8 στα 10. Όσον αφορά την τιμή σε σχέση με αυτό που παίρνεις, νομίζω ότι τα 85 με 90 ευρώ που θα κάνει ότι είναι μια τίμια τιμή, σίγουρα δεν είναι φτηνό, αλλά σίγουρα δεν είναι πολύ ακριβό, οπότε θα του βάλω ένα 7 στα 10 στην τιμή. Και όσον αφορά το fit, νομίζω θα πάρει ένα 8 στα 10, οπότε σύνολο το Damage Sport Puffer θα πάρει και αυτό 7,6. Άλλο πράγμα το ένα, άλλο πράγμα το άλλο, πάμε στο επόμενο. Προχωράμε με το αγαπημένο μου fast fashion, αν μπορείς να το πεις, brand, Massimo Dutti. Το οποίο Massimo Dutti με το wave του Old Money Style και της Loro Piana νομίζω ότι είναι by far το καλύτερο μαγαζί που μπορείς να φτάσεις εκεί και να πάρεις κάτι που να μην το έχουν όλοι, κυριολεκτικά. Λοιπόν, το Massimo Dutti είναι ένα τσιμπημένο brand, δηλαδή ό,τι price έχει το Zara, συν 40% στην τιμή, ωραία. Αυτό το οποίο πήρα εγώ είναι αυτό εδώ το μπουφάν, το οποίο είναι κάτι ανάμεσα σε puffer jacket και σε πλεκτό και μου άρεσε πάρα πολύ, πάμε να το δοκιμάσουμε.
Τώρα που το φόρεσα να σας πω ότι έχει ένα πολύ ωραίο fit και είναι αρκετά σοβαρό και είναι κάτι ιδιαίτερο, γι' αυτό το επέλεξα. Θα μπορούσα να πληρώσω λίγο παραπάνω και να πάρω από αυτό το μαγαζί κάτι άλλο στα 130 ευρώ. Αλλά αυτό στα 90 μου έκανε το κλικ και είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν και άνθρωποι που δεν θέλουν ένα big logo και θέλουν κάτι πιο low key. Οπότε πάμε να το βαθμολογήσουμε. Όσον αφορά το σε πόσα outfit μπορείς να το βάλεις, πιστεύω σίγουρα μπορείς να το βάλεις κυριλέ, εστιατόρια, βράδυ. Ωραία. Τώρα το πρωί νομίζω ότι χάνει λίγο. Πρέπει να σκάς πολύ κυριλέ για να το βάλεις το πρωί. Κολωνάκι και πάνω. Άμα δεις τώρα αυτό κάποιον Νέα Σμύρνη, όχι, δεν πάει. Οπότε στο σε πόσα outfit μπορείς να το βάλεις, θα χάσει λίγο. Και θα του δώσω ένα 7 στα 10. Χάνει από το πρωί και κερδίζει το βράδυ. Όσον αφορά τιμή για αυτό που παίρνεις, θέλω να είμαι αντικειμενικός. Ενώ είναι πολύ ωραίο, τα 90 ευρώ πιστεύω ότι είναι λίγο τσιμπημένο. Η Moncler βγάζει ένα παρόμοιο στα 900. Αυτό είναι το κακό με αυτούς τους κωδικούς και το καλό είναι ότι αν ψάξεις μπορείς να τους βρεις και σε πιο οικονομικά. Δεν είναι κακά τα 90 ευρώ, αλλά είναι ένα 90. Οπότε όσον αφορά την τιμή, θα του βάλω με το ζόρι ένα 7 στα 10 κέικι. Και όσον αφορά το fit, έχει πολύ ωραίο fit και θα του βάλω ένα 8,5 στα 10. Το συγκεκριμένο μπουφανάκι το Μάσιμο, το πολύ συμπαθητικό και ωραίο, θα πάρει ένα 7,5 στα 10. Σύμφωνα με το μυαλό που έχω εδώ μέσα τώρα. Προχωράμε στα 100 ευρώ. Για να πάρεις μπουφάν Nike πλέον θες 100 στάρικο στην καλύτερη. Εγώ τώρα αυτό το πήρα από το outlet, έτσι. Αν πας Nike store κανονικό, αυτό που πες να έχει 160 ευρώ. Απλά η ποινιά που έκανα για να μην παίρνουμε τα ίδια και τα ίδια είναι ότι το συγκεκριμένο το πήρα από τα γυναικεία, πήρα το μεγαλύτερο νούμερο και έχει ένα πάρα πολύ ωραίο crop fit. Nike εδώ και αυτό πίσω νομίζω ότι έδωσε όλο το σως. Αυτό με έκανε να το πάρω γιατί μου θύμισε Nocta. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Εάν αυτό το μπουφάν αντί για Nike εδώ είχε μόνο το check, θα μου άρεσε πολύ παραπάνω. Πάμε να το φυτάρουμε. Πάμε να βαθμολογήσουμε αυτή την μπουφανάρα. Αρχικά να σας πω ότι μέσα οι τσέπες είναι fleece. Μου αρέσει που κάνει το crop fit. Εμένα μου αρέσει αυτό το πράγμα. Γιατί φυσικά και το ρολόι έχει και το crop fit. Είναι τέλειο για μένα. Σας λέω μόνο αυτό λίγο με χαλάει. Το σε πόσα outfit μπορείς να το βάλεις, θα του βάλω ένα 8 στα 10. Ίσως να μην μπορείς να το βάλεις κάπου πολύ βράδυ, αλλά όλη τη μέρα, ακόμα και χαλαρά το βράδυ μπορείς να το βάλεις. Τιμή για αυτό που παίρνεις στα 100 ευρώ, παιδιά, είναι πολύ τσιπημένα. Θα πάρει ένα 6,5 στα 10. Για το fit του, εγώ προσωπικά θα του βάλω ένα 9. I like, είναι κάτι διαφορετικό. Πάμε στα 7,8. Παρόλο ότι είναι αρκετά τσιμπημένο, προς το παρόν είναι στην αρχή της λίστας. Ήθελα να σας δείξω και άλλα sportswear μπουφάν και από Adidas, ας πούμε, και τα λοιπά, προτίμησα να πάω στην Under Armour, γιατί παίρνω και από την Under Armour έτσι ισοθερμικά και το γυμναστήριο, καμιά μπλούζα και γενικά μου αρέσει σαν brand, μου αρέσει ότι είναι low key. Πήρα λοιπόν από την Under Armour αυτό εδώ το puffer jacket, το οποίο μοιάζει αρκετά με το Damage, είναι βέβαια πιο ακριβό, έκανε 130 ευρώ, αρκετά τσιμπημένο, απλά είναι για αυτούς ρε παιδί μου του γυμναστηρίου, τους λίγο πιο σοβαρούς. Και μου αρέσει πολύ ότι είναι μαύρο που φάνουμε πολύ απαλό γκρι. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, το fit του μοιάζει πάρα πολύ με τον Damage. Είναι σχεδόν το ίδιο, απλά έχει λίγο πιο αραιά φουσκώματα. Στα 130 ευρώ, δεν ξέρω. Νομίζω το 1,50 κάτω αξίζει παραπάνω τον Damage. Παρ' όλα αυτά είναι και τους καμπλωμένους με τα Under Armour. Όσον αφορά τα outfits, είναι σίγουρα ένα all day μέχρι όμως το βράδυ. Θα του βάλω ένα 6 στα 10. Όσον αφορά τιμή με αυτό που παίρνεις, επειδή είναι και Under Armour και είναι λίγο έτσι πιο ακριβούτσικα, λίγο περιμένεις ότι θα είναι λίγο πιο ακριβά από Nike, θα το βάλω ένα 6,5 στα 10. Και όσον αφορά το fit, όπως και το Damage θα πάρει ένα 8,5 στα 10, έχει ωραίο fit. Ένα τίμιο 7 στα 10 για το Under Armour. Θα σας πω, μου κάνει έτσι λίγο UK, OK, θέλω κάτι διαφορετικό, δεν παίρνω Nike. Δηλαδή γι' αυτό αξίζει και το έβαλα στη λίστα. Πάμε τώρα στα heavy hitters. Γι' αυτό το μπουφάν δεν θα πω πολλά, καθώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καθόλου stock. Παρ' όλα αυτά να το περιμένετε εκεί κοντά στα Χριστούγεννα.
Στα 250 ευρώ resell price, κατάφερα να βρω από reseller το συγκεκριμένο Cortez Bolo Jacket και είναι το Bolo 1.0. Αυτό που μου αρέσει είναι ότι είναι κίτρινο, ένα μουσταρδί κίτρινο, με Cortez γραμμένο εδώ και Rules the World πίσω. Εσωτερικά είναι λευκό. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, όσον αφορά το πόσο outfit μπορεί να το βάλεις, κίτρινο μπουφάν θα πάρει ένα 5 στα 10, μάγκες. Αν ήταν μαύρο θα το έβαζα 8, αλλά κίτρινο θα πάρει ένα 5 στα 10. Η τιμή, 2 εκατοστάρικα περίπου. Είναι ακριβό, ρε φίλε. Είναι ακριβό. Στην τιμή θα πάρει ένα 6, ρε μπρο. Δεν ξέρω εσείς αν σας άρεσε το fit του πάνω μου. Θα πάρει ένα 7 για το fit. 5 και 6 και 7, 6. Δεν ξέρω, το 500 με λίγο θα μας κάνει σίγουρα discipline με την πρώτη ευκαιρία που θα βρει. Πάμε στα πιο ακριβά, μάγκες. Πάμε τώρα στο λόγο που έκανα αυτό το βίντεο. Δηλώνω ότι ο λόγος που έκανα αυτό το βίντεο είναι για να πάω να πάρω, βασικά για να βρω μια αφορμή να πάω να πάρω ένα Canada Goose. Το μπουφάν το οποίο θα δείτε έκανε 875 ευρώ και ήταν από τα πιο οικονομικά της Canada Goose. Ωραία. Τόσα χρόνια υπάρχει Canada Goose. Υπάρχει Moncler. Όλοι ξέρουμε ότι η Moncler είναι καλύτερη. Παρ' όλα αυτά, όλοι ξέρουμε ότι για κάποιους πιο low-key και πιο ψαχμένους ανθρώπους, όπως είναι τα Rolex με τα Cartier, έτσι είναι και η Moncler με την Canada Goose. Ωραία. Όλα αυτά μέχρι να βγάλει ο Σνίκαρος το πούλβο. Στο πούλβο δεν έχει το Vers. Ωραία. Και όλοι καμπλώσανε μαζί με μένα με τα Canada Goose. Μπορούσα να πάω να πάρω ένα κόκκινο puffer που είχε ή να πάρω ένα μαύρο με black label. Αλλά επειδή στη συνέχεια θα δείτε ένα άλλο μαύρο, ήθελα κάτι διαφορετικό. Λίγο να πεις το boost που λέγε Λόλος εδώ. Λοιπόν, οπότε σας παρουσιάζω, μάγκες, Canada Goose Crofton jacket σε αυτό το icy blue χρώμα. Πάμε να το βάλουμε να δείτε fit, μαλάκες. Αρχικά το χρώμα γαμάει και το χρώμα δεν μπορείς να το αντιγράψεις. Όλοι μπορούν να βγάλουν ένα κόκκινο, ένα μαύρο puffer jacket, αλλά αυτό το iced blue προσωπικά το έχω δει μόνο νομίζω στη CP Company. Low key όσο πρέπει, έχει εδώ την κουτανιά που βοηθάει, έχει τις εσωτερικές τσέπες που δίνουνε, οι τσέπες εξωτερικά είναι fleece. Ακούστε, εάν δεν είχα Moncler και ήθελα να πάρω Canada Goose, ίσως έπαιρνα από τα πιο ακριβά που πάνε 1200 και είναι πιο huge. Αλλά επειδή έχω Moncler και ήθελα κάτι διαφορετικό, επέλεξα αυτό εδώ το Ice Blue. Κοιτάξτε ρε παιδιά, και στην Ελλάδα που δεν κάνει και τόσο κρύο, νομίζω είναι ότι πρέπει. Outfits, θα πάρει 9 στα 10, μπορείς να το βάλεις βράδυ, μπορείς να το βάλεις για καλό, μπορείς να το βάλεις πιο sport, μπορείς να το βάλεις πρωί. 9 στα 10. Όσον αφορά τιμή και αξία, ακούστε, είναι πολύ γαμάτο, σίγουρα δεν αξίζει 900 ευρώ που κάνει. Ωραία, εντάξει. Θα του βάλω, μάγκες, με το ζόρι ένα 7 στα 10 για την τιμή. Με το ζόρι, ρε. Canada Goose παίρνεις, ok, αλλά να είμαστε και λίγο ξύπνοι. Και όσον αφορά το fit του, θα πάρει 9 στα 10, άρα έχουμε 8,3 καινούριο ρεκόρ. Και πάμε για το τελευταίο και το GOAT. Και φτάνουμε στον βασιλιά όλων των μπουφάν. Moncler Maya μαύρο. Με τις κρεμάστρες, ρε μουνιά, με τις κρεμάστρες. Έλα, πάμε να το δοκιμάσουμε για να τα πούμε μετά. Αυτό το μπουφάν πλέον έχει 1380 ευρώ και για μένα είναι το καλύτερο μπουφάν όλων των εποχών. Πιστεύω ότι επειδή βγαίνει και navy και κόκκινο, το μαύρο είναι το καλύτερο χρώμα. Και είναι το μάγια, και στο μάγια συγκεκριμένα μπορείς να βγάλεις και την κουκούλα, γιατί υπάρχει άλλο ένα, αυτό το κόκκινο του Mud Clip αν θυμάστε, το οποίο έχει άλλο όνομα και είναι ενωμένη η κουκούλα. Cool λεπτομέρειες είναι η τσέπη, cool λεπτομέρειες είναι η εσωτερική τσέπη με το authentication check, όπου πλέον νομίζω έχει γίνει εδώ. Είναι το comic
Και ουσιαστικά μοιάζει πάρα πολύ με το Damage, απλά το Damage έχει περίπου 800 ευρώ λιγότερα. Όσον αφορά το σε πόσα outfit μπορείς να το βάλεις, το βάζω 10 στα 10. Όσον αφορά την τιμή, 7 επειδή το αγαπάω. 7. Εντάξει, ρε μαλάκα, μου κλέρ θα πάρεις, να αξίζει τα λεφτά του και να κρατάει τα λεφτά του. Άντε να χάσεις ένα 250 στα 1000 τόσο. 8! 8 στα 10, πάλι φορμάνε. Και όσον αφορά το fit, θα πάρει επίσης ένα 9,5 στα 10. Είναι πολύ καλό, αλλά πιστεύω ότι κάποιο έτσι city company θα έχει ίσως πιο ιδιαίτερο fit. 9,5 στα 10 είναι αρκετά καλό. Άρα έχουμε 10 και 8 και 9,5, 9,1 στα 10. Νικητής λοιπόν σε βαθμολογία έχουμε το Moncler Maya με βαθμολογία 9,1. Ακολουθεί το Canada Goose με 8,3. Ακολουθεί το Nike με 7,8. Έχουμε στη συνέχεια Damage Sport με 7,6. Στη συνέχεια Pull and Bear με το ίδιο. 7 το Under Armour και 6 το Cortez. Like, subscribe και τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σας.